Την άποψη του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη και του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς για μεταφορά της υπηρεσίας ασύλου που βρίσκεται στη Νέα Χιλή της Αλεξανδρούπολης συμμερίζεται και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, Όλγα Βρετοπούλου. Η κυρία Βρετοπούλου εξήγησε ότι πλέον έχουν αλλάξει οι συνθήκες από το 2006 που δημιουργήθηκε η υπηρεσία και τόνισε πως πρέπει να μεταφερθεί άμεσα εκτός της Θράκης. Ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, στην οποία περιλαμβάνεται φυσικά και η Χιλή, και συμμεριζόμενοι όλα αυτά που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι της Χιλής αλλά και όλης της Αλεξανδρούπολης, που φυσικά και συμπαραστεκόμαστε στον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν να τακτοποιηθούν με τα χαρτιά τους, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το άσυλο όταν δημιουργήθηκε το 2006 εδώ στην Αλεξανδρούπολη, οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Σήμερα λοιπόν κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν ότι εμείς εδώ στη Θράκη φυλάμε Θερμοπύλες και πρέπει να μας αντιμετωπίσουν με το δέοντα σεβασμό. Το άσυλο για να ανταποκριθεί στο σκοπό που έχει, για τον οποίο έχει δημιουργηθεί, φυσικά και θα πρέπει να βρεθεί σε πιο κεντρικό σημείο της Ελλάδας. Η κυρία Βρετοπούλου δήλωσε πως η κατάσταση την δεδομένη στιγμή στην υπηρεσία παροχής ασύλου θυμίζει hot spot και πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα δημόσιας υγείας στο κοντινό μέλλον, σε περίπτωση δηλαδή που η κατάσταση παραμείνει ως έχει. Είναι ένας πρόχειρος καταβλισμός, μια εικόνα που δεν συνάδει με τίποτα ούτε με τον δικό μας πολιτισμό, ούτε με τη φιλοξενία φυσικά που θέλουμε να παρέχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι συνθήκες δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δημιουργήσουν και από άποψη υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και είναι κρίμα τόσο για αυτούς τους ανθρώπους όσο και για μας, ειδικά τις μέρες που εορτάζουμε και σήμερα που είναι Μεγάλη Παρασκευή, να βιώνουμε αυτές τις εικόνες.